Οι διαδοχικές εντολές εκένωσης της Ουκρανίας από σειρά κρατών τις τελευταίες ώρες, οι οποίες ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα άμεσα μετά από 8 μήνες πολέμου, δείχνουν πως κάποια σημαντική και δυσάρεστη εξέλιξη αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά δείχνουν πως πολύ εύκολα ο πλανήτης μπορεί να φτάσει σε κατάσταση DEFCON 1, που σημαίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και χρήση πυρηνικών όπλων από όλους εναντίον όλων. DEFCON σημαίνει Defense Readiness Condition, δηλαδή ετοιμότητα αμυντικής κατάστασης. Η κυριότερη εντολή εκένωσης εκ των πραγμάτων είναι η Κινεζική, καθώς η Κίνα και η Ρωσία έχουν στρατηγική σχέση και από κοινού δέσμευση να αντιμετωπίσουν την αγγλοσαξονική επιθετικότητα σε όλο τον πλανήτη. Με λίγα λόγια, έχουν κοινό στρατηγικό όραμα και μοιράζονται συνεχώς και αδιαλείπτως στρατηγικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτείων Τζέικ Σάλιβαν μετά την επιστολή εκένωσης της Κινέζικης Πρεσβείας στην Ουκρανία.